οι δρόμοι έτσι όπως κατασκευαστήκαν με τις πρώτες εργολαβίες είναι ολοκληρωμένοι. Και οι κόμβοι είναι σχεδιασμένοι που θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν κατά την προσωπική μου άποψη και χωρίς φανάρια. Τα φανάρια μπαίνουν για μία, σαν ένα πρόσθετο στοιχείο ασφαλείας ή ρύθμισης, αν θέλετε. Θα μπορούσε, αν υπήρχε πολύ καλή συμπεριφορά των οδηγών, να λειτουργήσουν και χωρίς φανάρια και οι τέσσερις κόμβοι για τους οποίους συζητάμε, και η Βερίτη και το Γεφυράκι του Παρθένη και η Σαρικάκη στο τέταρτο τμήμα και οι συμπολίτες με τον δρόμο του Βροντάδου, περιφερειακή. Προτιμήθηκε αυτή η λύση για να προσδώσει μια πρόσθετη ασφάλεια. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει εγκρίθηκε, περιμένουμε το τελικό, τοποθετούνται και περιμένουμε και το τελικό OK από το ΙΠΕΧΟΔΕ για να γίνει το άναμα των φαναριών με την πρόταση της ρύθμισης που έχουμε προτείνει. Δυστυχώς το σύστημα είναι αρκετά βαρύ, θα πρέπει να εγκριθεί από το ΙΠΕΧΟΔΕ, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, η ρύθμιση των φαναριών. Έχει γίνει ειδική μελέτη, έχει γίνει ναι, βεβαίως. Δηλαδή. Αυτή η μελέτη έχει γίνει και έχει προωθεί στο ΙΠΕΧΟΔΕ για έγκριση. Τώρα, φόρτι δεν ήταν μετρημένοι. Φόρτι, αν θα μετρηθούν, θα μετρηθούν. Η γνώμη μου είναι, αφού περάσει ένα χρονικό διάστημα και κάπου κατασταλάξει ο κυκλοφοριακός φόρτος που μπορεί να είναι αξιόπιστα μετρήσιμος, και αν στο μέλλον, μετά από 1-2 χρόνια, θεωρηθεί αναγκαίο να επαναρρυθμιστούν, προφανώς κάτι τέτοιο θα γίνει. Αλλά ας μην βιαζόμαστε. Τώρα η ρύθμιση γίνεται με βάση εκτιμήσεις και όχι με βάση μετρήσεις.